Οι περισσότεροι δεν λένε είμαι καλύτερη φίλη από τη σύντροφο. Είναι δύσκολο να το πούνε, αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο να το παραδεχτούν. Οι περισσότεροι λένε ότι στις φιλίες είμαι καλύτερη, στα ερωτικά τα κάνω μαντάρα και τέτοια. Δηλαδή, εννοείσαι ότι σε εντυπωσίασε που είπε ότι είναι καλύτερη σύντροφο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όλες μας. Τώρα μιλάω για εμάς γυναίκες, γιατί οι άντρες νομίζω το κάνουν κάπως διαφορετικά. Δεν ξέρω τι κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά για τις γυναίκες ξέρω. Όταν είμαστε σε μία σχέση, ερωτευόμαστε, αγαπάμε, μένουμε. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε λίγο, δεν αφήνουμε λίγο παραπίσω όλους τους υπόλοιπους φίλους, φίλες που μέχρι όσο ναι. είμαστε μόνοι μας είμαστε πιο κοντά. Και οι άντρες το κάνουν. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άντρες. Εμείς οι γυναίκες το κάνουμε σίγουρα. Θα σου πω τον πρώτο καιρό ναι. Yeah. Αλλά θα σου πω ότι δεν ισχύει για όλες. Για τον εαυτό μου θα πω ότι νομίζω ότι είμαι καλύτερη φίλη. Γιατί τους φίλους μου, επειδή δεν τους βλέπω και συχνά, τους ίσως σέβομαι περισσότερο στην καθημερινότητα και στην τριβή από ότι κάποιον με τον οποίο θα έχω τη διένεξη κάθε μέρα, κατέβαστα σκουπίδια, δεν κατέβαστα σκουπίδια. Το σέβομαι και το αγαπώ είναι άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή το σέβομαι, το έχω κοντά με το εκτιμώ και άλλα συναισθήματα είναι αυτά και άλλο σ' αγαπάω, σ' αγαπώ, δηλαδή για σένα κάνω τα πάντα. Κάνεις τα πάντα και για αυτούς που σέβεσαι. Θα έπρεπε να τα κάνεις. Και στην καθημερινότητα με τους συντρόφους δεν τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε ακριβώς. Πολύ γκρίνια, πολύ τριβή. Δεν το σέβεσαι μόνο. Αν δεν σέβεσαι τον σύντροφό σου, είναι ξεχασμένη σχέση. Αν δεν τον εκτιμάς αυτόν που έχεις δίπλα σου, κάηκες. Ναι, αλλά αγάπη είναι πρώτα απ' όλα, ρε παιδί. Αγάπη βεβαίως και έρωτας, αλλά για μένα είναι πρώτη εκτίμηση και ο σεβασμός. Δηλαδή, εσύ λες ότι είσαι καλύτερη ως φίλη από ότι ως σύντροφος. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι καλύτερη ως φίλη από ότι ως σύντροφος. Θα συμφωνήσω με τη Σμαράγδα σχολή. Γιατί όταν είμαι με έναν άνθρωπο, δίνω τα πάντα όλα. Είσαι Σμαράγδα σχολή. Άραγε είσαι Σμαράγδα σχολή. Και ούτε μου φαίνεται και περίεργο. Δηλαδή, τους φίλους μου αισθάνομαι ότι μπορεί να είμαι πάρα πολύ σωστή μαζί τους, αλλά τους αδικό πάρα πολλές φορές γιατί δεν τους δίνω από το χρόνο μου. Ναι. Δεν το μοιράζω σωστά. Ναι, δεν το μοιράζω σωστά. Δεν το μοιράζω σωστά. Αυτό σου έλεγα πριν. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το ποσοτικό, το πόσο θα τον δεις το φίλο. Δηλαδή, αν δεν τον δεις, αλλά ποιότητα α. Ακριβώς. Ένα τον άλλο μπορεί να είσαι όλη μέρα και να τσακώνεσαι. Να τον μιλήσει. Να τσακωθεί, τι σημαίνει, ότι σημαίνει και κάτι. Με ποιον δεν τσακώνεσαι και με τη μαμά μας να τσακωθούμε. Βρελένη μου, δεν θέλω να εκτεθώ. Δεν αγαπιόμαστε. Δεν θέλω να εκτεθώ. Καταλαβαίνει, πολλές γυναίκες σε μια σχέση δεν φέρονται σωστά. Τον έχουν δεδομένο το σύντροφο του μιλάνε. Είναι άσχημα, του γκρινιάζουν πολύ, τον περιφρονούν, δεν του δίνουν αυτά που χρειάζεται. Για άλλες μιλάς. Για κάποιες φίλες μου, άλλες. Τι κουπορεμένο το βρίσκω. Σε εμάς δηλαδή ποτέ δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι από κύμα αυτοκριτικής αυτό. Θέλω να μου πεις αν είσαι και σχολής Μαράγδας όμως που λέει ότι κρατάει και επαφές με πρώην συντρόφους. Γιατί αυτό επίσης εγώ το καταλαβαίνω. Λέει ότι χάνεσαι, λέει κάποιες φορές. Οι δρόμοι χωρίζουν, αλλά με τους πρώην συντρόφους μου διατηρώ πολύ καλή σχέση. Είναι φίλοι μου και τους σκέφτομαι με αγάπη. Έτσι. Εγώ μόνο για έναν μπορώ να πω ότι έχω κρατήσει επαφή και πολύ γιατί στενή. Και τι να κάνεις. Αλλά είναι φυσικά. Και ο πατέρας των παιδιών μου. Φυσικά, φυσικά. Οπότε ναι, φυσικά. Τώρα για τις άλλες σχέσεις, όχι ρε, άμα τελειώνει μια σχέση, τι δουλειά, τι θα λέμε, δηλαδή τι να πούμε. Ωραία δεν εγώ είναι, λέω όμως. Τώρα, η Σμαράγδα καλά το πάει που μπορεί και το πάει. Εγώ σαν χαρακτήρας είπα, μάλλον ζώδιο, εμένα τι να κάνουμε τώρα. Εμένα μου αρέσει τώρα. Να τα ακούω τα νέα. Αλλού ταιριάζει όμως η Ελένη, σε αυτό με την έγινα. Σε αυτό με την έγινα. Απόλυτα. Αυτό με την έγινα είπαμε ότι. Μελετήσετε όλη τη Σμαράγδα. Μας άρεσε η συνέντευξή της. Μας άρεσε. Είπε ότι έχει επιλέξει την έγινα γιατί είναι ένα μέρος το οποίο είναι κανονικό και έχει και γέρους, έχει και νέους, έχει και παιδάκια. Δεν της αρέσουν τα μέρη στα οποία δεν βλέπει ηλικιωμένους. Την ηρεμή να βλέπει οι γιαγιάδες στην αυλή και παιδάκια αυλή. Να παίζουν. Τα παιδάκια, με παιδιά, έξω, κοτούλες. Σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι η ερημιά είναι αυτή που με συγκινεί. Όσο πιο ερημικό είναι το μέρος και κοντά στη φύση και δεν βλέπω τίποτα, αυτό είναι το μέρος μου. Τώρα, αν θα βρω μεγάλους, μικρούς, ενδιάμεσους, εμείς σαν οικογένεια είμαστε τόσοι πολλοί σαν να πηγαίνω σε ένα τσούρμο. Αφού ποτέ δεν είμαστε λιγότεροι από 10. Πάντα υπάρχει παρέα γύρω μου. Τι να πω, παιδιά. Με τίποτα. Πολύ ωραία. Πάντως, σχετικά με τους χωρισμούς, να πούμε ότι υπάρχει τρόπος να χωρίζεις και να είναι ανώδυνος. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Υπάρχει. Πονάει πάντα ο χωρισμός. Πονάει πάντα.